Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Διάλογοι που προβάλλεται κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη βράδυ, εδώ στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ από την πόλη της Κοζάνης για ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία. Τόσο την εκπομπή αυτή, όσο και όλες τις εκπομπές του καναλιού, τα ρεπορτάζ, τα άρθρα, οτιδήποτε παράγουμε πρωτογενώς, μπορείτε να το βλέπετε φυσικά στα www.flaspavlatv.gr. Είναι η ιστοσελίδα μας, εκεί όπου μπαίνετε καθημερινά και έχουμε και μια εξαιρετική επικοινωνία καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, μια εξαιρετική σχολή. Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας την Διευθύντρια του Τμήματος Επικοινωνίας, την κυρία Έλλη Κωνσταντίνου, την οποία καλησπερίζουμε. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και κυρία Κωνσταντίνου, είστε εδώ σε μια περίοδο που πραγματικά η Δυτική Μακεδονία και η Κοζάνη, ψάχνοντας να βρει τον βηματισμό της, πραγματικά βλέπει με ένα πολύ διαφορετικό μάτι τον πρωτογενή τομέα και φυσικά η εξαιρετική δουλειά και το υψηλό επίπεδο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση στον γενικότερο προβληματισμό που έχουμε. Νομίζω όντως ότι είναι μια ευτυχή σύμπτωση που αυτή τη χρονική περίοδο παρουσιάζομαι εδώ να σας μιλήσω. Η σχολή φυσικά υπάρχει 114 χρόνια κοντά στην Κοζάνη και παρέχει αυτή τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Και είναι πάντοτε η χαρά της να μπορέσει να συνεισφέρει με όποιο τρόπο μπορεί σε τέτοιες περιστάσεις. Μιλώντας για τη σχολή λοιπόν και να ξεκινήσω από αυτό, για όσους δεν την γνωρίζουν. Ελάχιστοι δεν την γνωρίζουν. Ναι. Ωστόσο, θεωρώ ότι αξίζει να αναφερθούμε στο εύρος, διότι Ακριβώς. καλύπτει ένα τεράστιο εύρος δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών δομών, το οποίο ομολογώ ότι αυτό δεν το ξέρουμε όλοι. Και καλό είναι να αναφερθούμε σε αυτό. Ωραία, θα ξεκινήσω λίγο πίσω και θα είμαι όσο Βεβαίως. Πιο σύντομη μπορώ. Βεβαίως. Η σχολή ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη, η οποία τότε να επισημάνουμε ότι δεν είχε απελευθερωθεί, έτσι. Ακριβώς. Ήταν το όραμα και το όνειρο ενός ιεραποστόλου Αμερικανού, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή και με μια μικρή δωρεά πήρε το πρώτο κομμάτι γης με σκοπό να εκπαιδεύσει ένα πληθυσμό που βασανιζόταν τότε και περνούσε πολύ δύσκολα πάνω στην αγροτική παραγωγή για να μπορέσει να επιβιώσει. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η σχολή με 10 ορφανά το 1904. Ο ιδρυτής της, λοιπόν, το 1904 είπε μια κουβέντα, χωρίς να γνωρίζει τότε ότι αυτό αργότερα θα ονομαζόταν από επιστήμονες και ακαδημαϊκούς της εκπαίδευσης, ολιστική βιωματική εκπαίδευση, είπε ότι θέλω να εκπαιδεύσω τους ανθρώπους με τα χέρια, το μυαλό και την ψυχή. Μάλιστα. Ένα καταπληκτικό τρίπτυχο και πολύ ακριβώς, εύστοχο. Ακριβώς. Και αυτό, λοιπόν, είναι η καθοριστική φιλοσοφία, κομμάτι της φιλοσοφίας της σχολής. Αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε ολιστική βιωματική εκπαίδευση και είναι η σφραγίδα της εκπαίδευσης στη σχολή. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι θεωρητικό και μόνο. Σε οτιδήποτε εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας, οι οποίοι μαθητές μας, για να πάω λοιπόν και στην ερώτησή σας, Βεβαίως. Είναι μαθητές από την ηλικία των 2,5 ετών. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έτσι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Οι οποίοι ξεκινάνε στον παιδικό μας σταθμό και φτάνουν μέχρι όσο θέλει ο καθένας να μαθαίνει. Τι εννοώ με αυτό λοιπόν, ότι η σχολή έχει σήμερα παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο, επαγγελματικό λύκειο, με εξειδίκευση στο γεωτεχνικό κλάδο. Έχει το ΙΕΚ της στον αγροδιατροφικό τομέα, με ειδικό της στο αγροδιατροφικό τομέα. Το Κολέγιο Περωτής, το οποίο εξειδικεύεται και αυτό, ξεκίνησε μόνο με το κομμάτι της αγροδιατροφής, αλλά σήμερα διευρύνεται σε αντικείμενα περιβαλλοντικά, στις επιστήμες ζωής, στην τεχνολογία τροφίμων και ένα εύρος άλλων ειδικοτήτων που είναι επίκαιρη. Και πλέον τα κολέγια είναι και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ακριβώς, αναγνωρισμένα ακριβώς, από το κράτος. Ακριβώς. Και ολοκληρώνοντας λοιπόν, το κολέγιο έχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και μετά από εκεί και πέρα αρχίζει το κομμάτι της άτυπης εκπαίδευσης, το οποίο όμως τη λέμε άτυπη, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή είναι τα σεμινάρια που κάνουμε, μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας σε όποιον ενδιαφέρεται, σε ένα εύρος αντικειμένων, αλλά πέρα από αυτό
Έχουμε και το κομμάτι που λέγεται γεωργικές εφαρμογές, δηλαδή την εκπαίδευση στο πεδίο του αγρότη είτε ατομικά είτε ομαδικά. Που η εκπαίδευση στο πεδίο είναι το α και το ω για όλους όσοι γνωρίζουν από αγροτική παραγωγή. Με ένα πλήθος συνεργειών, είτε με τοπικές ομάδες, είτε με συνεταιρισμούς, είτε με οργανισμούς που έχουν συμβολιακή γεωργία, η σχολή αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στο πεδίο με επίκεντρο τις ορθές γεωργικές πρακτικές. Πολλές φορές το χειροπιαστό αποτέλεσμα της πολύ σημαντικής ακαδημαϊκής εργασίας που λαμβάνει η χώρα στις δομές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι και κάποια προϊόντα τα οποία βγαίνουν στην αγορά. Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, λέγαμε για τις σκαλοπούλες που ουσιαστικά ξεκίνησαν από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στην Ελλάδα. Η καλύτερη ποιότητα. Ακριβώς. Γαλακτοκομικά προϊόντα. Έχουμε υπόψη μας πολλά πράγματα. Πέρα λοιπόν από αυτή τη μοναδικότητα που έχει η σχολή, που την είπαμε να είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσφέρει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, δεν υπάρχει κανένα άλλο τέτοιο ίδρυμα στην Ελλάδα. Έχει την ιδιαιτερότητα να έχει ένα αγρόκτημα πραγματικό, το οποίο είναι εκπαιδευτικό και παραγωγικό. Και παραγωγικό. Το αγρόκτημα λοιπόν έγινε. Δημιουργήθηκε με σκοπό κυρίως να αποτελέσει ένα πεδίο γνώσης για τους μαθητές. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προχωρήσουμε και στην παραγωγή. Η παραγωγή γιατί γίνεται? Η παραγωγή γίνεται για να συνεισφέρει στο πρόγραμμα υποτροφιών της σχολής. Δηλαδή τα έσοδα από όλα τα προϊόντα της σχολής διατίθενται για το πρόγραμμα υποτροφιών. Η σχολή παράγει και διαθέτει σε μεγάλες αλυσίδες, σε σούπερ μάρκετ, αλλά και σε μικρότερα καταστήματα, γάλα, αγελαδινό, πλήρες και light, έχει αυγά, έχει τα αυγά ωμέγα 3, είναι τα πρώτα ωμέγα 3 που κυκλοφόρησαν. Που είχαμε δει στην αγορά, βέβαια. Που είδαμε στην Ελλάδα και είναι αποτέλεσμα μιας ερευνητικής δραστηριότητας που έγινε στη σχολή. Όπως και για το γάλα δεν είπαμε ότι η πρώτη παστερίωση στην Ελλάδα έγινε από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Και έχω την αίσθηση ότι μιλώντας για την ακαδημαϊκή εξέλιξη των φοιτητών, δεν είπαμε ότι πολλοί, αν θέλουν, συνεχίζουν τις σπουδές τους και σε ανώτερο επίπεδο και σε ανώτερο επίπεδο και στην Αμερική. Και στην Αμερική και όπου αλλού και επιθυμούν. Και φυσικά αλλά λόγω της διασύνδεσης της σχολής, πάρα πολύ. Υπάρχει μια προτεραιότητα στην Αμερική. Υπάρχει μια προτεραιότητα. Θα σας πω ότι στα λύκειά μας τρέχουμε το πρόγραμμα Study USA, που είναι ένα πρόγραμμα προετοιμασίας για σπουδές στην Αμερική, και στέλνουμε έναν εντυπωσιακό αριθμό μαθητών ετησίων με πλήρης υποτροφίες σε πανεπιστήμια της Αμερικής. Και ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα είναι με μια αποφυτή μας, η οποία βρέθηκε στο Yale της Αμερικής. Αλλά το κορυφαίο πανεπιστήμιο του παγκοσμίως. Ακριβώς. Αλλά έχουμε φοιτητές και στο Brown και στο Princeton και σε πάρα πολλά άλλα πανεπιστήμια της Αμερικής με πλήρες υποτροφίες μέσα από αυτό το πρόγραμμα προετοιμασίας που έχουμε. Να σας κάνω ένα πολύ απλοϊκό ερώτημα, που όμως είμαι σίγουρος ότι απασχολεί τους φίλους τηλεθεατές. Επειδή η σχολή είναι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, πόσο καλά αγγλικά πρέπει να ξέρει κανείς για να μπορεί να έρθει και να φοιτήσει? Κοιτάξτε να δείτε, τα αγγλικά είναι απόλυτη προϋπόθεση στο κολέγιο Περωτής, γιατί η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα αγγλικά. Στα υπόλοιπα σχολεία μας δεν αποτελεί προϋπόθεση η γνώση των αγγλικών. Είναι ζητούμενο για μας και είναι επιθυμητό, αλλά δεν είναι κάτι από το οποίο θα σταματήσουμε την είσοδο ενός προϋπόθεσης. Άρα ουσιαστικά υπάρχουν και τα περιθώρια της βελτίωσης του επίπεδου. Ακριβώς, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της σχολής τα αγγλικά διδάσκονται με έμφαση και πέρα από το πρόγραμμα του Υπουργείου σε έξτρα ώρες. Οπότε δεν είναι προαπαιτούμενο λοιπόν για τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης στα αγγλικά και φροντίζουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά σε αυτό. Δεν θέλω να διακόψω τον ηρμό, είναι πολύ καλός ο ηρμός που έχετε. Ωστόσο, μία ακόμη έτσι ερώτηση που είμαι σίγουρος ότι περνάει από το μυαλό των τηλεθεατών μας, γιατί μας βλέπουν άνθρωποι σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Και όπως ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα της περιοχής μας, κυρία Κωνσταντίνου, είναι η μετάβαση από ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο, οικονομικό μοντέλο. Όλη η περιοχή είχε συνδέσει περίπου το μισό ΑΕΠ της με τις εργασίες μέσα και γύρω από τη ΔΕΗ. Αυτό σε 2-3 χρόνια τελειώνει οριστικά και πλέον η πλειονότητα των κατοίκων των Δυτικομακεδόνων, ειδικά στο ενεργειακό λεκανοπαίδιο, σκέφτεται τη στροφή στον πρωτογενή τομέα. Ψάχνοντας λοιπόν λύσεις, προκειμένου να εξειδικευθούν οι άνθρωποι, αναζητούν λύσεις σε διάφορα σημεία. Θεωρούμε λοιπόν
ότι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή αποτελεί την καλύτερη εγγύηση. Ωστόσο, δεν είναι όλοι σε ηλικία φίτησης σε αυτές τις δομές. Υπάρχει διαβίου μάθηση. Μπορεί ένας άνθρωπος στην ηλικία μου που κοντεύει τα 40 να έρθει στην σχολή και να μάθει. Κοιτάξτε, αυτό που σας είπα πριν είναι ακριβώς αυτό. Ότι ένας άνθρωπος μπορεί να μπει στη σχολή και να εκπαιδεύεται από 2,5 ετών μέχρι όσο θέλει. Μάλιστα. Αυτό που λέμε πολλές φορές όταν μιλάμε σε μια οικογένεια, λέμε ελάτε να κουβεντιάσουμε, είτε είστε αγροτικοί είτε όχι οικογένεια, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο. Μπορούμε να παρέχουμε εκπαίδευση σε μια ολόκληρη οικογένεια. Mm-hmm. Είτε πρόκειται για το παιδάκι των 2,5 ετών, είτε για το 15χρονο, το 18χρονο, τον πατέρα, τη μητέρα. Εφόσον έχουμε λοιπόν, όπως σας είπα, τα σεμινάρια μας, mm-hmm. που είναι σε πάρα πολλά αντικείμενα του αγροδιατροφικού τομέα, mm-hmm. τα οποία είναι μικρής διάρκειας τρίμηνα ερασιτεχνικού επίπεδου, αλλά και επαγγελματικά mm-hmm. σεμινάρια ενός mm-hmm. έτους, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος. Η Κοζάνη είναι μια μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ κοντά. Πληρώνουμε την Εγνατία. Έχουμε κόσμο στα σεμινάρια, ξέρετε, ο οποίος έρχεται από την Αθήνα. Μάλιστα. Όχι να έρθει κάποιος από την Κοζάνη. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να τα παρακολουθήσει. Βεβαίως. Και να έρθει κοντά. Τώρα από εκεί και πέρα, μετά υπάρχει και το ΙΕΚ. Είναι διετή προγράμματα. Mm-hmm. Και αυτά δεν έχουν ένα. Έχουμε mm-hmm. ένα ενήλικο κοινό και mm-hmm. εκεί πέρα και ψηλά ηλικίες 25, 27, 28. Είναι αλλά πολύ... στα σεμινάρια μας έχουμε ανθρώπους και 60 και 65 ετών. Άρα είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές μας ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και καιρό σκέφτεται την πιθανότητα να εισέλθει στην πρωτογενή παραγωγή θα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί σε μία από τις πολλές δομές που υπάρχουν σε συνεργασία φυσικά και μαζί σας, γιατί φαντάζομαι θα γίνεται και μια πιο προσωποποιημένη αξιολόγηση και με βάση την ηλικία, το γνωστικό υπόβαθρο και μια σειρά από άλλες παραμέτρους. Και καταρχάς το ζητούμενο σε εμάς, ξέρετε, είναι να παρέχουμε κάτι στον ενδιαφερόμενο που πραγματικά είναι αυτό που τον ενδιαφέρει. Mm-hmm, mm-hmm. Να κουβεντιάσουμε μαζί τις ανάγκες του, γιατί ακριβώς επειδή έχουμε τις υποδομές, την τεχνογνωσία, το κατάλληλο mm-hmm. εκπαιδευτικό προσωπικό. Μπορούμε να προσαρμόσουμε τα προγράμματά μας ή τις επιθυμίες τους στις ανάγκες mm-hmm. του καθενός. Mm-hmm. Άρα για μας και αυτή η φροντίδα, ξέρετε, είναι που μας έφτασε 115 χρόνια πριν. Αυτό το νιάξιμο για την ανάπτυξη αυτού του κλάδου. Θεωρώ ότι, αν δεν κάνω λάθος, από τις παλιότερες σχολές που συνεχίζουν στη Θεσσαλονίκη. Ναι, είμαστε. Από ότι είμαστε. Επειδή έχετε και μια μικρή σχέση με την περιοχή και εσείς προσωπικά, ναι, και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, αλλά πέραν αυτού, επειδή και γενικώς η Αμερικανική Γεωργική Σχολή γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ναι. Έχει προοπτική η Δυτική Μακεδονία και η περιοχή μας, κυρία Κωνσταντίνου. Βεβαίως να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί ψάχνουμε να δούμε από πού θα κρατηθούμε. Βεβαίως και έχει. Εγώ δεν είμαι φυσικά γεωπόνος. Σαφώς, δεν μιλάμε γεωπονικά τώρα. Έχει, βεβαίως και έχει. Και ούτως ή άλλως υπήρχε και μια τέτοια απασχόληση. Μπορεί να μην ήταν αναμονωμένη πολλά χρόνια πριν και πρέπει να το πούμε. Επίσης, αυτό που σας είπα και πριν μέσα, επειδή η σχολή δεν ασχολείται μόνο με τον πρωτογενή τομέα, αλλά ασχολείται και με το κομμάτι και με το δευτερογενή και το τριτογενή. Άρα, καλλιεργώ, μεταποιώ, εμπορεύομαι. Καθετοποιημένα. Εγώ αυτό που σας είπα πριν και έξω ήταν το εξής, ότι ο νομός. Ιστορικά φημίζεται για το εμπορικό του δαιμόνιο. Ακριβώς, ακριβώς. Το έχει στο DNA του. Ακριβώς. Άρα εφόσον υπάρχει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι όλο αυτό που συμβαίνει θα πρέπει να το δούμε σαν ευκαιρία για μια διαφορετική ανάπτυξη, μια νέα κατεύθυνση, η οποία θα είναι και αηφόρα, ξέρετε, έτσι, γιατί... Που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Που είναι και το ζητούμενο. Θα έχει μια προοπτική σε βάθος χρόνου, που αξίζει στην Κοζάνη, έτσι. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Κωνσταντίνου, από τους Δυτικομακεδόνες, κυρίως στο κομμάτι της γαλακτοκομείας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, στην τυροκομεία. Και όχι μόνο από τους Μακεδόνες. Και όχι μόνο φυσικά από τους Μακεδόνες. Ναι. Απλά εδώ φημιζόμαστε γιατί έχουμε και μια εξαιρετική ποιότητα, ίσως και λόγω των μικροκλιματικών ειδικών συνθήκων που ισχύουν εδώ πέρα. Μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να κάνει την δική του γαλακτοκομική ή τυροκομική μονάδα ή και τα δύο μαζί, να βρει ένα καλό πρόγραμμα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Βεβαίως και μπορεί. Θα σας πω καταρχάς ότι όταν μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο έκανε την πρώτη παστερίωση και είχε ένα γάλα το οποίο εσείς δεν μπορεί να μην το γνωρίζετε γιατί δεν φτάνει στην Κοζάνη, έτσι, είναι μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που είναι περιβόητο και τη Ρίβα παράγει σχολή. Έχει λοιπόν μια ιστορικότητα στο κομμάτι της γαλακτοβιομηχανίας.
γνωρίζει το αντικείμενο. Μπορεί λοιπόν να έρθει στη σχολή, έχουμε και σύντομα σεμινάρια πάνω στην τυροκομεία, αλλά και επαγγελματικά σεμινάρια που του δίνουν τη δυνατότητα επαγγελματικά να τυροκομίσει. Άρα μπορεί και να τα κατοχυρωθεί, δηλαδή να έχει την άδεια, να το πούμε έτσι απλά. Να και να μπορέσει να. Που είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο, δεν είναι. Αλλά ακόμα και αν θέλετε. Θες να βάλεις και κάποιον σε βοηθάει μέσα, να πάρεις τη σύζυγο, να μάθει να κάνει ένα μικρό σεμινάριο. Μια μικρή οικοτεχνία. Μια μικρή οικοτεχνία μπορεί να εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Αλλά υπάρχει και ερασιτεχνική λοιπόν και επαγγελματική τυροκομεία και το ΙΕΚ που έχει το κομμάτι του διετούς προγράμματος στην γαλακτοκομεία και τυροκομεία. Μάλιστα. Άρα βλέπετε ότι το μέλλον προδιαγράφεται πολύ θετικό. Εγώ σας είπα, αυτό το βλέπω σαν ευκαιρία, σαν ένας κύκλος που έκλεισε και πάμε να κάνουμε έναν μεγαλύτερο και ακόμα καλύτερο στην περιοχή. Ξέρετε, μας κάνει εντύπωση τόσο καιρό γιατί προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε αυτό το πεδίο. Είναι και για μας πρωτόγνωρο γιατί πολύ γρήγορα έγιναν οι εξαγγελίες από την κυβέρνηση. Ανακοινώθηκαν αρκετά προγράμματα τα οποία εν πωλής τα βλέπουμε πολλές φορές με επιφύλαξη. Για να χρησιμοποιήσω και έναν αγροτικό όρο, γιατί όποιος καεί στο γάλα φυσάει και το γιαούρτι, λέμε εδώ στην περιοχή μας. Καλά κάνετε και τα βλέπετε με επιφύλαξη, γιατί όπου υπάρχουν ευκαιρίες, ξέρετε, δεν σημαίνει ακριβώς ότι όλοι όσοι μπαίνουν από αγνό ενδιαφέρον. Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω δημοσιογραφικά ότι είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μία συνέντευξη εδώ στο στούντιο και έχουμε μία τόσο ολοκληρωμένη προσέγγιση πάνω σε ένα πραγματικό και ρεαλιστικό μοντέλο μετάβασης. Τώρα δεν θέλω πάλι να περιευτολογήσω για τη σχολή, αλλά και θα ξαναπώ ότι η μακρόχρονη παρουσία της στον χώρο, οι επανειλημμένες βραβεύσεις της στο βάθος πάνω από ένα αιώνα, την καθιστούν έναν πραγματικά ηγετικό εκπαιδευτικό είδημα σε αυτό το κομμάτι και έτσι αντιλαμβανόμαστε και εμείς το ρόλο μας. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είμαστε απλά ένα εκπαιδευτικό είδημα, ελάτε να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Mm-hmm. Είμαστε ένας φορέας εκπαίδευσης, έρευνας και δημιουργίας στο αντικείμενο που θέλουμε από πραγματικό ενδιαφέρον να προσφέρουμε Μάλιστα. στον τόπο. Τώρα, έχουμε, θα σας διακόψω. Παρακαλώ. Έχουμε και το τρομερό προνόμιο. Η σχολή πάντοτε παρήχει τη δυνατότητα διαμονής στους μαθητές της από την ηλικία των 15 ετών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμη μια μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα της σχολής. Να έχουμε απόφοιτους, ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, έτσι, γιατί από αυτή μας τράβηξαν πάρα πολλούς δρόμους. Εκπαιδεύουμε μαθητές από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Υπάρχουν απόφοιτοί σας και στην ευρύτερη οικογένεια του ΦΛΑΣ, να ξέρετε. Έτσι μάθαμε, νωρίτερα δεν το ξέραμε κι εμείς. Η αλήθεια είναι ότι όπου πηγαίνουμε, είναι σπάνιο να μην συναντήσουμε κάποιον που είτε να μην είναι απόφυτος, είτε να μην γνωρίζει κάποιον απόφυτό μας. Έτσι ακριβώς. Ολοκληρώνοντας, εγώ θα ήθελα, κυρία Κωνσταντίνου, επειδή ξέρω ότι αυτές τις ημέρες και στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων είστε εδώ, κάνετε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Πού θα βρεθείτε τις επόμενες ημέρες, θα γίνουν και κάποιες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που μπορεί ο κόσμος να προσέλθει. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε ένα ταξίδι γνωριμίας εδώ στην περιοχή, όμως να πω ότι η σχολή είναι ένας χώρος ανοιχτός. Mm-hmm. Τι εννοώ ανοιχτός, ότι πέρα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, καταρχάς εμείς δεχόμαστε ετησίως γύρω στους 15.000 μαθητές μας επισκέφτονται σχολεία μέσα σε μια σειρά προγραμμάτων. Τεράστιος αριθμός. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, οποιοσδήποτε μπει στην ιστοσελίδα μας, οι οποίες είναι ανοιχτές. Αρχές Μαΐου έχουμε τη μεγαλύτερη εκδήλωση ψυχαγωγικού κυρίως ενδιαφέροντος, που ανοίγουμε τις πύλες μας στην πόλη και όχι μόνο την μέρα Μαγιού, που σας περιμένουμε όλους με χαρά να τη δείτε. Εκεί μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες της σχολής, να γνωρίσετε τους μαθητές, να ξεναγηθείτε. Αλλά από εκεί και πέρα, τέλη Μαΐου έχουμε το δεύτερο διεθνές συνέδριο Ελιάς που οργανώνουμε. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς υπάρχουν ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις και όχι μόνο μέσα στη σχολή, εντός των τυχών της και εκτός. Mm-hmm. Και με μεγάλη μας χαρά, όπου μας καλούνε και μπορούμε να συνεισφέρουμε με ομιλητές, με ανθρώπους κύρους και γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, είμαστε ανοιχτοί και να έρθουμε αλλά και να υποδεχθούμε κόσμο στη σχολή για να τον ενημερώσουμε και να του δείξουμε τι ακριβώς μπορεί να κάνει μαζί μας ή τις δυνατότητες που έχει. Μάλιστα. Επειδή εδώ στο ΦΛΑΣ υπάρχει και εξειδικευμένη αγροτική εκπομπή, θα θέλαμε μία από τις επόμενες ημέρες, κυρία Κωνσταντίνου, να έχουμε και έναν εξειδικευμένο πάνω στα αγροτικά ζητήματα. Μεγάλη μας χαρά. Για να διερευνήσουμε σε βάθος ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες στο μικροκλίμα της δικής μας περιοχής και στο οικονομικό πεδίο της συγκεκριμένης περιοχής. Εμείς λίγο πριν ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής θα προβληθούν και κάποια πλάνα για να δει ο κόσμος λίγο και τις
τεράστιες και εντυπωσιακές εγκαταστάσεις. 650 στρέμματα εγκαταστάσεων. Νομίζω πρωτοφανές για τα ελληνικά τουλάχιστον. Όπου υπάρχει το εκπαιδευτικό κομμάτι, τα εκπαιδευτικά κτίρια, έτσι με το αγρόκτημα. Πολύ σημαντικό. Είναι ένα, εμείς λέμε, είμαστε μια ζωντανή κοινότητα, ένα χωριό κι εμείς, γιατί ζουν πάρα πολλοί μαθητές μας μέσα. Δεν είναι απαραίτητο να μείνεις. Ναι, δεν είναι απαραίτητο, αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχει η οποία είναι και πρακτική. Η δυνατότητα είναι πρακτική και για τον κόσμο ο έρχεται από μακριά. Γιατί να σας πω και την αλήθεια τώρα, όταν ένας γονιός πρέπει να στείλει ένα παιδί μακριά, 15-16 χρονών, αισθάνεται και την ασφάλεια της κοινότητας. Ακριβώς. Και όλο αυτό το δημιούργημα των 650 στρεμμάτων είναι ένα δημιούργημα πέρα από τη δουλειά των εργαζομένων, κυρίως των δωρεών, των ανθρώπων που είδανε τη δουλειά, γιατί είμαστε ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως σας είπα. Και επενδύσαν εκεί πέρα και δημιουργήσαν και δημιουργούν ακόμα και σήμερα αρτιότατες, εξαιρετικές υποδομές για να παρέχουμε αυτό που λέμε state of the art εκπαίδευση στα παιδιά μας. Έτσι, τα εργαστήρια που υπάρχουν, οι υποδομές που υπάρχουν μέσα είναι σπάνιες για τα ελληνικά δεδομένα. Μάλιστα. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν εδώ. Είχαμε μαζί μας την κυρία Κωνσταντίνου, την Έλλη Κωνσταντίνου, η οποία είναι διευθύντρια του Τμήματος Επικοινωνίας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Ολοκληρώνοντας την εκπομπή, θα δούμε και μερικά πλάνα από τις εγκαταστάσεις. Ανοιχτό κάλεσμα λοιπόν σε όλους όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροδιατροφικό τομέα, να απευθυνθούν στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και σίγουρα θα βρουν κάτι που τους ταιριάζει. Εμείς προσπαθήσαμε σήμερα να ρίξουμε φως σε μια περιοχή που ενδιαφέρει πάρα πολύ, σε έναν τομέα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους κατοίκους, γιατί όλοι λέμε ότι μετά το λιγνίτι, με τι θα ασχοληθούμε. Η μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη έχει ολοκληρωθεί οριστικά, όπως φαίνεται. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ, θα τα πούμε πάλι την άλλη Τετάρτη μέσα από τους διαλόγους. Γεια σας. Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή κυριαρχεί η πεποίθηση ότι η πραγματική εκπαίδευση αλλάζει τον άνθρωπο και ότι οι εμπειρίες που αποκομίζει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του τον βοηθούν να εξελιχθεί και να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Το σύνολο των εμπειριών του προκύπτει μέσω της βιωματικής μάθησης, της ουσιαστικής επαφής με τους καθηγητές και τους άλλους μαθητές σε ένα περιβάλλον που προωθεί τη συνεργασία και την αμοιβαία προσπάθεια. Το φυσικό περιβάλλον της σχολής και το πολυσχηδές ερευνητικό και εκπαιδευτικό της αγρόκτημα αποτελούν ζωντανά εργαστήρια για τους μαθητές των δευτεροβάθμιων προγραμμάτων του Περωτής College, του Τμήματος Έρευνας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και του νέου Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας. Αυτή η δυναμική κοινότητα μαθητών και σπουδαστών μοιράζεται ακόμα ένα κοινό ενδιαφέρον, την έμφαση στη γεωργία, το περιβάλλον και άλλες εφαρμοσμένες επιστήμες ζωής. Σήμερα, η γεωργία και τα συστήματα τροφίμων βρίσκονται υπό πίεση πρωτοφανούς κλίμακας. Η παραγωγή τροφίμων πρέπει να πολλαπλασιαστεί προκειμένου να ικανοποιήσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή, τη σοβαρή έλλειψη υδάτινων αποθεμάτων και την ανάγκη για μείωση των επιπτώσεων των γεωργικών πρακτικών στη γεωργία και την παραγωγή. Η καρδιά του οράματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι η αειφορία. Έχοντας ως υπέρτατη αξία τη βιωσιμότητα, η σχολή έχει αναλάβει τη δέσμευση της διδασκαλίας γεωργικών πρακτικών που θα είναι οικολογικά συμβατές, οικονομικά ζωτικές και κοινωνικά υπεύθυνες. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση καινούριων γενεών, υγιών και δημιουργικών νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα αναπτύξουν αρμονικές σχέσεις με τον κόσμο γύρω τους, αλλά και μεταξύ τους, προϋποθέτει τη διδασκαλία από πολύ μικρή ηλικία. Για το λόγο αυτό, η σχολή εισήγαγε το Τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφιερωμένο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της βιωματικής μάθησης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ενθαρρύνει την επιστημονική σκέψη. Τα παιδιά ασχολούνται ενεργά με την κατανόηση του κόσμου γύρω τους. Βιώνουν τον ενθουσιασμό της ανάπτυξης ιδεών. Ο νέος μας παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο στεγάζονται σε δύο ανακαινισμένα κτίρια με κήπους, θερμοκήπια και φυσικούς οικότοπους. Επειδή οι μαθητές μαθαίνουν αυτό που ζουν, αυτές οι εγκαταστάσεις είναι πράσινες, συνδέουν τα παιδιά με το φυσικό περιβάλλον, καθώς διδάσκονται για την ενεργειακή απόδοση και τη διατήρηση πόρων.
με τη δημιουργία πρότυπου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω της βιωματικής μάθησης και με την παροχή σεμιναρίων κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, η σχολή εκπληρώνει το πιο σημαντικό κομμάτι της αποστολής της. Να ενθαρρύνει τους μαθητές κάθε ηλικίας να γίνουν φροντιστές της γης. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, με το χαρακτήρα προσφοράς και το ήθος των υπηρεσιών της, τις καινοτόμες προσεγγίσεις εκπαίδευσης, τους επιτυχημένους αποφύτους και με παραπάνω από έναν αιώνα προσφοράς, συνεχίζει να αποτελεί καταλύτη για επικοδομητική αλλαγή. At the American Farm School, we believe true education is transforming. That a common set of compelling experiences defines an educational institution for its students and helps shape them into the individuals they become. This set of experiences is rooted in a learn-by-doing approach to education and sustained personal interaction among teachers and peers. The natural landscape of the school's campus and its diversified education and research farm serve as living laboratories for students in our historic high school and Pedertis College, as well as for our youngest learners in our new elementary and preschool. This dynamic community shares another bond, a focus on agriculture, the environment, and other life sciences related to our sustainable future. I decided to study at the American Farm School because I want to study agriculture and expand my father's business in the future. Founded in 1904 by enlightened American educators, the school today continues to incubate innovation. It challenges students of all ages to solve problems and create value. Our high school students come from all parts of Greece and reside on campus. Being here has made me more independent. And taught me to work in a group. The practical training has made me more patient and hardworking. And the Study USA group has taught me to pursue my dreams no matter what. Contemporary academic instruction places strong emphasis on the sciences. Students choose from a wide range of hands-on opportunities in project management and applied research on the campus farm. Pedertis College educates students from Greece, Southeastern Europe, and beyond to become leaders for sustainable development. The rigorous academic program, taught in English, leads to an internationally recognized Bachelor's of Science degree. The college's collaboration with partnering companies, universities, and research institutes amplifies students' real-world experiences. Its new Center for Agricultural Entrepreneurship assists young men and women to bring their innovative business ideas to fruition. This college is a dynamic living and learning environment where you get to study exactly what I wanted on a full scholarship. Every student in the high school in Pedertis College receives tuition scholarship assistance. This ensures that promising students from families of limited means earn this unique opportunity to improve their lives and better their communities. The friendly environment with the professors and students that are always willing to help motivates me every day. Now in its second century of service, the American Farm School remains committed to providing gifted and inspiring teachers, as well as the tools and technology, to support our students as they reach for excellence. Our goal? To transform motivated young men and women into innovation-ready professionals. To prepare them to solve complex challenges involved with creating more sustainable communities. The American Farm School. Its ethos of service, enterprising graduates, and belief in the transformative power of education continues to be a unique catalyst for beneficial change in the region.